Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Η Περιφερειακή Παράταξη Πελοπόννησος πρώτα, εν ώψη των περιφερειακών εκλογών, που όπως γνωρίζετε όλοι θα γίνουν το Μάιο, συγκροτείται και αρχίζει τη δραστηριότητά της. Απόψε, στη συνάντησή μας, παρευρίσκονται ο Οδυσσέας Γουδούρης, υποψήφιος περιφερειάρχης της παράταξής μας Πελοπόννησος πρώτα, και το στέλεχος της παράταξης Νίκος Πατσαρίνος, νυν περιφερειακός σύμβουλος της Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου. Αγαπητοί φίλοι, προσδοκούμε όλοι εμείς που θέλουμε να στηρίξουμε την Περιφερειακή Παράταξη Πελοπόννησος πρώτα, καθώς και όλοι όσοι από εσάς θα προτιμοποιηθούν να μας βοηθήσουν. Όλοι μαζί. Και δεν είναι οδυσσέα ακόμα, μπορούμε να φτάσουμε σίγουρα στην Ιθάκη της ανατροπής. Τώρα για να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και τη φτώχεια που εγκαθίσταται με ραγδαίους ρυθμούς στην περιφέρειά μας. Για να υπερασπίσουμε τις κοινωνικές δομές που βάναυσα καταπατούνται και να θέσουμε τις βάσεις για μια παραγωγική ανασυγκρότηση της Πελοποννήσου με διαφάνεια και δημοκρατία. Αγαπητοί φίλοι, πριν δώσουμε το λόγο στους καλεσμένους μας, στον Οδυσσέα και στον Νίκο, ο Κώστας ο Βλάχος θα σας αναφέρει ορισμένα βασικά προβλήματα του νομού μας. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Το θέμα των περιφερειακών εκλογών έτσι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα πολιτικό ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τη διακυβέρνηση της περιφέρειας και έχει να κάνει βέβαια και με το τι μία περιφέρεια, μία περιφερειακή αρχή θα πρέπει να δει και θα πρέπει να προωθήσει. Τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην περιφέρεια είναι πάρα πολλά και βέβαια τα προβλήματα της λακωνίας είναι ακόμα περισσότερα. Στους περισσότερους από εσάς είναι γνωστά. Για να μην πω ότι αυτά που θα πω είναι τα πιο γνωστά και ενδεχομένως κάποια να παραλείψω και να ζητήσω από εξ αρχής συγγνώμη αν κάποια από αυτά δεν τα αναφέρω, δεν σημαίνει ότι δεν είναι προβλήματα γνωστά, σημαίνει απλώς ότι έχουν γίνει μια ιεράρχηση την οποία πιστεύω ότι θα πρέπει κυρίως σε αυτό να εντοπιστεί και να επικεντρωθεί το πρόγραμμα της παράταξης για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Νομίζω, ξεκινώντας από την πρωτεύουσα του νομού, από την έδρα της Περιφερειακής Ενότητας, νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει να κάνει και με την ιστορία της είναι το ζήτημα του Αρχαιολογικού Μουσείου, που είναι πασίγνωστο σε όλους ότι καρκινοβατεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, για μια πρωτεύουσα, το μεγάλο πρόβλημα της εισόδου της πόλης, το οποίο δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα πρέπει να διευθετεί τεχνικά, όμως πολιτικά θα πρέπει να ειδωθεί και θα πρέπει να ειδωθεί σε βάση σωστή, να ξεκινήσει σε καινούργια βάση
να γίνει μια είσοδος ατάξιας της Σπάρτης, μιας πόλης με αυτή την ιστορία, και όχι μόνο επειδή είναι πρωτεύουσα του νομού, αλλά κυρίως επειδή είναι η πόλη που είναι παγκοσμίως γνωστή και για την ιστορία της. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται πιο συνοπτικά να καταθέσω τη δουλειά μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να απαντήσουμε καταρχάς σε αυτό που μας κάλεσε και ο κύριος Στατούλης, να κάνουμε μια κριτική στο έργο του, καταθέτοντας ότι θα ακολουθήσει και το πρόγραμμά μας, όπου θα απαντήσουμε το τι θέλουμε εμείς και πώς βλέπουμε εμείς την Πελοποννήσιο, ξεκινώντας σήμερα το διάλογο με τον επικεφαλής, τον Οδυσσέα τον Βουδουρή. Μαζί σας. Θα πω λοιπόν ότι μας έλεγε να σηκώσουμε το βάρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο με έναν εκπρόσωπο. Στην αρχή ήταν ο αξιόλογος ο Θανάης ο Πετράκος, που στη συνέχεια έγινε βουλευτής και ακολούθησα εγώ τη μάχη στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και πρέπει να πω ότι παρά το ότι ήμασταν με μία συμμετοχή στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μας έπεσε μεγάλο βάρος, ιδιαίτερα επειδή τα προβλήματα είναι οξυμένα στην κοινωνία και στα στρώματα τα λαϊκά, να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έξω που γινόντουσαν οι αγώνες. Έχουμε ένα πλούσιο έργο κάνει και μπορώ να πω ότι γνωρίζουμε τα πράγματα και μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε από οποιαδήποτε θέση με την προϋπόθεση ότι θα έχουμε και την δική σας συμμετοχή και ενδυνάμωση. Το άσχημο στο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν ότι η μείζωνα μειοψηφία, η παράταξη του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Δράγου ήταν εντελώς απούσα. Αυτή που σήμερα συμβαδίζει με τον κύριο Τατούλη. Και αν θέλετε ήταν ένα στοιχείο σημαντικό ελλείμματος της λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου κληθήκαμε εμείς με τις δικές μας θέσεις να σηκώσουμε και αυτό το φορτίο. Θα προσπαθήσω θεματικά να σας πω σε ποια σημεία κατά τη γνώμη μας κινήθηκε λάθος η προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και τι εμείς κάναμε. Καταρχήν να πω δύο λόγια για το διακύβευμα αυτών των εκλογών και κυρίως θα ήθελα να αναφερθώ στο λόγο για τον οποίο κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές. Το διακύβευμα πρώτον. Το διακύβευμα είναι διπλό. Καταρχήν είναι τοπικό, είναι περιφερειακό, είναι η Πελοπόννησος. Και για τον λόγο αυτό έχουμε ονομάσει την παράταξή μας Πελοπόννησος πρώτα. Πελοπόννησος πρώτα από τι? Πελοπόννησος πρώτα από τα μικροκομματικά συμφέροντα, Πελοπόννησος πρώτα από τα μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέροντα. Πελοπόννησος είναι μια περιφέρεια η οποία ζει την κρίση η οποία μας κλείζει ολόκληρη την Ελλάδα και τη ζει πάρα πολύ σκληρά. Να αναφέρω μόνο δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι η αύξηση της ανεργίας. Ξέρετε, πριν μερικές μέρες είχαμε πει ότι η αύξηση της ανεργίας ήταν στην Πελοπόννησο 122%. Και κάποιοι μας είπαν, μα όχι, δεν είναι έτσι, δεν λέτε αλήθεια, είναι υπερβολικό αυτό το νούμερο. Τελικά, βάσει των τελευταίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, όντως είχαμε άδικο, δεν είναι 122 η αύξηση, είναι 153% η αύξηση της ανεργίας στην περιφέρεια τα τελευταία 3,5 χρόνια. Και αυτό το ποσοστό είναι σαφώς μεγαλύτερο από το μέσον όρο της αύξησης της ανεργίας στην Ελλάδα, που όπως ξέρετε ήδη είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι το θέμα της φτώχειας στην περιφέρεια, το θέμα του ΑΕΠ κατά κεφαλή. Υπάρχει μια στατιστική σύμφωνα με την οποία στις 214 περιφέρειες στην Ευρώπη η Πελοπόννησος έρχεται στη 21η θέση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πραγματικά είμαστε μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα. Αλλά υπάρχει ένα δεύτερο διακύβευμα, διότι η κρίση την οποία ζούμε εδώ στην Πελοπόννησο προφανώς δεν είναι
μια τοπική κρίση. Είναι μια κρίση η οποία είναι εθνική. Είναι η κρίση η οποία έχει φέρει αυτό το νεοφιλελεύθερο, νεοφιλελεύθερη επίθεση την οποία ζούμε με τρομακτικό τρόπο στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι όντως, έχει γίνει ένα πειραματόζω της νεοφιλελεύθερης εγχώριας και διεθνής πολιτικής. Να πω δύο λόγια μόνο. Τι σημαίνει αυτή η νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία ασκείται σε πανελλαδικό επίπεδο και την οποία ζούμε εδώ πέρα στην Πελοπόννησο? Σημαίνει κατάργηση του κοινωνικού κράτους, σημαίνει κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και σημαίνει εκποίηση κάθε δημόσιας περιουσίας. Κατάργηση του κοινωνικού κράτους, διότι θεωρείται ότι το κοινωνικό κράτος είναι μια αδικία. Είναι μια αδικία που διαπράττεται εις βάρος των πλουσίων. Γιατί οι πλούσιοι να πληρώνουν τους φτωχούς? Κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων, διότι αυτό είναι ένας περιορισμός της ελευθερίας. Της ελευθερίας του εργοδότη να σε προσλαμβάνει όποτε θέλει, με όποιους όρους θέλει και να σε απολύει όποτε θέλει. Έχουμε ζητήσει στον νυν Περιφερειάρχη να δημοσιοποιήσει όλα τα έργα τα οποία έχει αναθέσει την τελευταία τριετία και να εξηγήσει, να μας πει, να διευκρινίσει αυτά τα έργα σε ποιες εταιρείες δόθηκαν, σε ποιες εταιρείες δόθηκαν ως ανάδοχο και ως υπερεργολαβία, διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μερικές φορές τα έργα δίνονται σε μια εταιρεία και την επόμενη μέρα μεταβιβάζονται σε μια άλλη εταιρεία. Ποια είναι τα ποσοστά έκπτωσης, ποιοι είναι οι προϋπολογισμοί, ποιο είναι το ποσοστό υλοποίησης αυτών των έργων και ποιο είναι το ποσοστό αποπληρωμής αυτών των έργων. Η απάντηση που πήραμε είναι ότι λασπολογούμε. Ξαναλέω λοιπόν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Δεν λασπολογούμε. Ζητάμε αυτό το οποίο εύλογα ζητάει κάθε πολίτης. Μία λογοδοσία. Ζητάμε πάρα πολύ απλά να μάθουμε ακριβώς τα έργα τα οποία έχουν ανατεθεί από την περιφέρεια, σε ποιον έχουν τελικά καταλήξει. Θέτουμε επίσης με ένα ερωτήμα, πάρα πολύ απλά. Πώς γίνεται ο απερχόμενος περιφερειάρχης να υπογράφει ένταλμα πληρωμής σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι συμφερόντων, οικογενειακών συμφερόντων? Η απάντηση την οποία πήραμε, αυτό όπως ξέρετε, εκτός ότι είναι πολύ αμφίβολο και αμφισβητήσιμο από πλευράς ηθικής, είναι και εντελώς παράνομο, διότι υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο, το άρθρο 159, το οποίο διευκρινίζει ότι όταν ο Περιφερειάρχης πρόκειται να υπογράψει ένα ένταλμα πληρωμής, μια συμφωνία ή οτιδήποτε, με μια εταιρεία στην οποία εμπλέκονται πρόσωπα πρώτου βαθμού, πρέπει να εκχωρήσει τις αρμοδιότητές του σε έναν αντιπεριφερειάρχη. Η απάντηση η οποία μας δόθηκε είναι ότι στις προκειμένες περιπτώσεις η υπογραφή του Περιφερειάρχη ήταν, λέω τη λέξη ακριβώς η οποία αναφέρθηκε, ήταν μηχανική. Ήταν αυτοματοποιημένη. Η διοίκηση του κυρίου Τατούλη έχει εφεύρει τη μηχανική υπογραφή. Την αυτοματοποιημένη υπογραφή. Η διοίκηση του κύριου Τατούλη ισχυρίστηκε, αν είναι δυνατόν, ότι ο κύριος Τατούλης δεν διοικεί, δεν είναι μέλος των οργάνων που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Εκτός βέβαια ότι αυτό είναι σαφώς καταρρύπτεται από τον ίδιο τον νόμο, ο οποίος ορίζει ότι ο Περιφερειάρχης είναι ο προϊστάμενος όλων των υπηρεσιών και όλων των υπαλλήλων της περιφέρειας, καταλαβαίνετε ότι ένας τέτοιος ισχυρισμός δείχνει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκεται η διοίκηση κατού. Παναλαμβάνω ακόμα μια φορά και το λέω δημοσίως, δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο ζητάει ο κάθε Πελοποννήσιος πολίτης, αυτό το οποίο ζητάνε όλες οι παρατάξεις, αυτό το οποίο ζητάνε ακόμα και η μέχρι πρότινος πιο στενής συνεργάτης του κυρίου Τατούλη. Όπως ξέρετε, υπάρχουν και άλλα ψηφοδέλτια τα οποία μετέχουν σε αυτές τις εκλογές. Να πω δύο λόγια. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα δείγμα υγιής δημοκρατίας το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές υποψηφιότητες.
δεν θεωρούμε αυτές τις υποψηφιότητες ως αντίπαλες υποψηφιότητες. Βέβαια, θα πρέπει ο καθένας να εξηγήσει ορισμένα πράγματα. Επίσης, ακούω ορισμένους συμπατριώτες να μας επιτίθονται από τα αριστερά, ενώ αυτό το οποίο προτάσουμε δεν διαφέρει από αυτό το οποίο προτάσουν οι ίδιοι. Τους καλώ λοιπόν να μην κάνουν λάθος αντίπαλο. Επαναλαμβάνω ότι για μας ο αντίπαλος είναι ένας. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλό ότι υπάρχουν πολλά ψηφοδέλτια. Αλλά θα ήθελα να διευκρινίσω και το εξής. Ο στόχος μας είναι να μην ζήσει η Πελοπόννησος άλλα 5 χρόνια σύστημα Τατούλη. Διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα γονατίσει η κοινωνία. Θα γονατίσει η Πελοπόννησος. Και αυτό το οποίο πιστεύω εκ των πραγμάτων και νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουμε, ότι αυτή τη στιγμή εκ των πραγμάτων μία είναι η παράταξη. Η Πελοπόννησος πρώτα. Μία είναι η παράταξη η οποία μπορεί να αποτρέψει για τα επόμενα 5 χρόνια το σύστημα Τατούλη. Είπε ο φίλος ο Πανάγος ότι είμαστε προς το δρόμο προς την Ιθάκη. Όπως ξέρετε, ο Οδυσσέας τελικά έφτασε στην Ιθάκη. Άρα μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι. Αλλά πρέπει επίσης να ξέρουμε ότι αυτός ο δρόμος ήταν μακρύς και ήταν εξαιρετικά δύσκολος. Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια πρόκληση. Αυτή η πρόκληση είναι να σηκώσουμε το βάρος για να μπορέσει η Πελοπόννησος να συναντηθεί με το μέλλον το οποίο της αξίζει. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα είναι η σημερινή ανοιχτή συνέλευση, εναρκτήρια συνέλευση, να είναι η αφετηρία αυτής της μάχης και θέλω να σας πω τη βαθιά μου πεποίθηση ότι ενωμένοι θα μπορέσουμε να πετύχουμε αυτή την ανατροπή για την αλληλεγγύη και για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ.